Αρκαδία 938. Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζουμε με υποψηφίους για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Όπως σας είπαμε, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, ο οποίος είναι υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλημέρα σας, κύριε Κουμπούρη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, παίρνω αφορμή από την ιδιότητά σας ως Πρόεδρου και των Συνταξιούχων. Θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε τις πολιτικές της Ένωσης για τις συντάξεις, αν και είναι εθνικές πολιτικές, αυτές τις γραμμές που δίνει η Ένωση για τις συντάξεις και σε ποια κατάσταση πιστεύετε ότι βρίσκονται οι συνταξιούχοι και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά και εν γέννη στην Ευρώπη. Να σας πω, κύριε Ηλιόπουλε, να σας πω ότι το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδειχτεί τώρα και από τις πρακτικές και τις πολιτικές που έχουν ακολουθεί είναι ένα βαρύδι. Είναι ένα βαρύδι για τις πολυεθνικές, για τους επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν όσο μπορούν να το περιορίσουν. Σε αυτή τη βάση, μετά το 1991-92 με τη συνθήκη του Μάστερ, άρχισε μια επίθεση από όλες τις κυβερνήσεις με αύξηση των ορίων ηλικίας, μείωση των συντάξιμων αποδοχών, τροποποιήσεις διάφορες που διευκόλυναν το κράτος να μην αποδίδει τα χρήματα που πρέπει να αποδίδει στην κοινωνική ασφάλιση, με τη μεγάλη κρίση φυσικά που το ίδιο το σύστημα δημιούργησε για να κάνει μια γενικευμένη επίθεση επάνω σε όλα τα συνταξιουχικά μας δικαιώματα, στις συντάξεις μας που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και φυσικά δεν τις χρωστάμε σε κανέναν. Από όλα τα κόμματα τα οποία επικαλούνται και στηρίζουν και στηρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κυβέρνησαν, δεν είχαμε ούτε μια θετική διάταξη αυτά τα χρόνια. Ούτε μια θετική διάταξη είχαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεχίζει και η κατεύθυνση που δίνει στο ερώτημα που βάλατε είναι να συνεχιστούν οι περικοπές, να μειωθούν παραπέρα οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση και ένα μέρος της σιγά σιγά και περισσότερο στη συνέχεια να περάσει στην ιδιωτική διαχείριση. Αυτή είναι η γραμμή και κατεύθυνση που περιλαμβάνει φυσικά συνέχεια με αύξηση των ορίων ηλικίας, μείωση παραπέρα των κρατικών δαπανών, δηλαδή του προϋπολογισμού προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία είναι δικά μας χρήματα βέβαια από την εφορία, από τη φορολογία που παρακρατούνται, και μάλιστα συζητούν τώρα για αφαίρεση της μίας εθνικής σύνταξης, όταν η εθνική σύνταξη είναι στοιχηρία και παίρνει κάποιος ένα απομείναν στη ζωή τις δύο εθνικές συντάξεις. Αυτά είναι τα μέτρα και φυσικά υπάρχουν οι πρόθυμες κυβερνήσεις που τα εφαρμόζουν. Γι' αυτό είχαμε και πολύ σημαντικούς αγώνες όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και στη Γαλλία. Κατά κύριο λόγο στη Γαλλία, θα έλεγα εγώ, γιατί και για πολλούς λόγους. Τώρα, είχαμε κάποια στιγμή εδώ έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κεφαλογιάννη, εν προκειμένου, ο οποίος είναι και είναι ευρωβουλευτής, ο οποίος έλεγε βέβαια ότι, χωρίς να πει συγκεκριμένα μέτρα για το ασφαλιστικό, αλλά ότι η κατάσταση στην Ευρώπη από δημογραφικής απόψεως καθιστά επιτακτική την ανάγκη μιας μεταρρύθμισης εντός εκτός εισαγωγικών, στην κατεύθυνση βέβαια που εσείς είπατε ότι είναι προς όφελος πολυεθνικών και άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Πιστεύετε ότι αυτό είναι μία πρόφαση, η δημογραφική γύρανση, ας πούμε, του πληθυσμού και άρα η μη δυνατότητα της παραγωγικής, του παραγωγικού μέρους της κοινωνίας να στηρίξει το ασφαλιστικό με εισφορές? Κοιτάξτε, το δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που όπως όλα τα προβλήματα της κοινωνίας δεν πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται από τις πολιτικές που ακολουθούνται και πραγματικά οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καταστρέψει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, που έχουν στείλει τους εργαζόμενους στα αζήτητα κυριολεκτικά με χαμηλά μεροκάματα, συντάξεις, μισθούς κτλ. Με την ακρίβεια να μαστίζει και τον πληθωρισμό, είναι αντικίνητρα κάποιος να κάνει παιδιά. Ωστόσο το επικαλούνται σαν πρόβλημα ότι αυτοί είναι, ας πούμε, πώς το λένε, αμέτωχοι στη δημιουργία αυτού του προβλήματος. Ξέρετε το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα ποια χώρα το έχει στην Ευρώπη? Το λέω ρητορικά το ερώτημα. Ναι. Το έχει η Γερμανία.
και οι άλλες χώρες ακολουθούν. Δηλαδή, ο καπιταλισμός έφτασε στο σημείο της εκμετάλλευσης στον άνθρωπο που δεν του παρέχει τις δυνατότητες για την αναπαραγωγή του, δεν του δίνει τις δυνατότητες να μπορεί να ζήσει τα παιδιά του, να έχει παιδικούς σταθμούς δημόσιους, να έχει σχολιά, τα οποία θα μπορούν να κρατούν τα παιδιά και φυσικά μέσα σε ανθρώπινες συνθήκες για να μπορεί η νέα γενιά να έχει τη δυνατότητα να παράγει. Όταν δουλεύουν, κύριε Ιλιόπουλε, ένας και δύο άνθρωποι και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο, πώς μπορεί ο άλλος να κάνει παιδιά? Ξέρετε ότι αυτό το πρόβλημα θέλουν να το λύσουν με εισαγόμενοι, με εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Ήδη η Γερμανία το κάνει αυτό και είχε πρόπερση να κατοκάνει εισαγωγή 1,000,000 περίπου Συρίων, οι οποίοι ήταν ανώτερες, ανώτατες μόρφωσης. Ναι, το κάνει επιλεκτικά. Το κάνει επιλεκτικά, και τους βολεύουν όλα αυτά. Επομένως βρίσκουν κάθε φορά αφορμές. Αντί δηλαδή να πέσουν πάνω στα προβλήματα της κοινωνίας και να τα λύσουν και να μην υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, γι' αυτό πάνε να το φορτώσουν στους εργαζόμενους. Και πώς το φορτώνουν? Με τη μείωση των συντάξιμων αποδοχών, με την αύξηση των ορίων ηλικίας. Έχουμε καλύτερο προσδόκιμο, γιατί ζούμε καλύτερα. Γιατί ας πούμε ο άνθρωπος φτάνει στη σύγχρονη ζωή του μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να ζει περισσότερο. Και αυτό θέλουν να το πάρουν πίσω. Δηλαδή όλα μας τα παίρνουν πίσω. Είχαμε πριά και ανθυγινά. Είχαμε χρόνια δουλέψει στην βιομηχανία και είχαμε κάπως καλύτερες συντάξεις, τις οποίες τις πληρώσαμε εμείς. Α, οι υψηλοσυνταξιούχοι και τα λοιπά. Για να πάρουν πίσω ότι με αγώνα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Α, είχαν τα ταμεία λεφτά και στη συνέχεια τα βούτυξαν οι τράπεζες για τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Ναι, βέβαια, να, όλοι μαζί τα φάγαμε. Να πούμε, δηλαδή, ότι όσον αφορά τη χώρα μας, βέβαια, υπήρξε και μια ακόμα καλύτερη ευκαιρία, σε εισαγωγικά βέβαια, τον όρο, με την μνημονιακή. Στην μνημονιακή περίοδο, όταν ακούγαμε και διαβάζαμε σε ξένα μίντια ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι υπερβολικά καλά αμοιβόμενοι σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας και άρα πρέπει να περικοπούν, όπως και περικόπηκαν βέβαια οι συντάξεις. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα που είπατε κι εσείς, και έτσι είναι, είναι επιχειρήματα που εκπορεύονται από ένα οπλοστάσιο που είναι οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ένωση που δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων του λαού, των συνταξιούχων, έχει σχέση με τα συμφέροντα των πολυεθνικών, γι' αυτό ακούμε όλη αυτή την επιχειρηματολογία. Λύσεις δεν μπορούν να δώσουν. Λύσεις δεν μπορούν και δεν θέλουν να δώσουν. Γιατί όταν υπηρετείς το κεφάλαιο, είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις τις οδηγίες και την αντικειμενική του πορεία. Δεν μπορούν να δώσουν λύσεις αφού υπηρετούν το κεφάλαιο. Και όταν ο παραγωγός του πλούτου, που είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος άνθρωπος, έρχεται να πληρώνει πιο φτηνά, να πληρώνεται πιο φτηνά για την εργασία του, για τη σύνταξή του, η υγεία να ιδιωτικοποιείται και όλα αυτά που γίνονται, μειώνεται η αξία της εργατικής του δύναμης και μας έλεγαν παλιότερο ότι φταίνει η μισθή για την ακρίβεια κτλ. Και οι τιμές αυξάνονται. Πώς γίνονται όλα αυτά? Γίνεται μια τεράστια ανακατανομή πλούτου. Πλούτος ο οποίος δίνεται στις πολυεθνικές για να κάνουν επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στους κατάλληλους αυτοδημιούργητους. Αυτά δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στην κοινωνία που έχει ανάγκη σήμερα. Τώρα αυτά που είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι μέσα στα πλαίσια του συστήματος, μια επιχειρηματολογία συρρήκνωσης για να ρίχνουν το βάρος στους εργαζόμενους με αντικειμενικά προβλήματα βέβαια τα οποία τα έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές τους. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε ότι πρέπει να στηριχθεί και η οικογένεια και λοιπά και λοιπά. Βέβαια το είπε περισσότερο όσον αφορά... Καλά, να το λένε και κάτι τέτοια, πρέπει να λένε και κάτι τέτοια. Εντάξει τώρα, λοιπόν, τώρα αυτά που λέτε είναι σαφή. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο πιο προβοκατόρικο, αν με επιτρέπετε, κύριε Κουμπούρη, σε εισαγωγικά. Όλα επιτρέπονται, βλέπουμε... ναι, σε αυτήν την εποχή. Βλέπουμε στα σποτάκια και γενικά στην επικοινωνιακή μάχη, σε εισαγωγικά, που γίνεται στις ευρωεκλογές, όσον αφορά το χώρο της ευρύτερης, θα πούμε, προοδευτικής, τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αν μπορούμε να τον αποκαλέσουμε έτσι, όπου το μεν Κομμουνιστικό Κόμμα χρησιμοποιεί το γεγονός ότι και αλήθεια είναι ότι την τελευταία περίοδο του Ευρωκοινοβουλίου τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν πάρα πολλά νομοσχέδια στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ψήφισαν οι βουλευτές που εκπροσωπούν αυτά τα κόμματα. Το ΚΚΕ δεν το ψήφισε, οπότε ουσιαστικά υποστηρίζει ότι είναι όλοι το ίδιο. Και από την άλλη έχουμε υποψηφίους και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζουν
σε δηλώσεις τους ότι η ψήφος στο ΚΚΕ είναι χαμένη, σε εισαγωγικά βέβαια, λόγω του ότι το ΚΚΕ δεν υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εσείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο τι θα λέγατε στον ψηφοφόρο, ο οποίος προφανώς και κάπως μπερδεύεται από όλη αυτή την κατάσταση, δηλαδή υπέρ της Ένωσης, κατά της Ένωσης, χαμένη ψήφος, κερδισμένη, όλα αυτά τα επικοινωνιακά βέβαια επιχειρήματα. Εγώ θα πω στον ψηφοφόρο που ακούει στο όνομα συνταξιούχος, εργάτης, εργαζόμενος, υπάλληλος, μικρός επαγγελματίας, αγρότης, νέα γενιά, και είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα χθες για τη νέα γενιά στους φοιτητές. Ναι, βέβαια δεν το αποδέχτηκαν οι άλλοι. Καλά, σιγά μην το αποδεχτούν τώρα οι άλλοι. Ναι, πάντως και αυτό είναι... Βγάλανε αποτελέσματα πριν ανοίξουν οι κάλπες με non-paper, ναι. Και τα έδωναν στα μέσα τα φιλικά τους για να ακούσουν. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά είναι, από την άλλη πάντως είναι και, επειδή και εγώ το βίωσα ως φοιτητής παλαιότερα βέβαια, αρκετά παλαιότερα, είναι τραγικό να μην μπορούμε στην Ελλάδα οι φοιτητικές παράταξεις να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή από τότε που διαλύθηκε η ΕΦΕ ουσιαστικά. Εντάξει, ναι, εντάξει, μια άλλη συζήτηση αυτό βέβαια τώρα. Ναι, ναι, ωραία. Εγώ το λέω ως θετικό αποτέλεσμα για 3 χρόνια επανασπονταστική. Βγαίνει η πρώτη και δεν το αμφισβητούν όλοι αυτό. Όχι, έτσι, το αμφισβητεί η δεύτερη, κατά εσάς. Βέβαια, με μεγάλη διαφορά. Τώρα όμως ήθελα να επανέλθω στο ερώτημά σας, το οποίο είναι, ας πούμε, ότι το ΚΚΕ σε αυτή τη βάση που είπατε είναι χαμένη ψήφος και όλα τα άλλα. Εγώ λέω στον ψηφοφόρο αυτόν που ακούει όλα αυτά που είπα προηγούμενα, σε όλες αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες, να βγάλει συμπέρασμα από τη ζωή του. Να βγάλει συμπέρασμα το τι του έλεγαν τα κόμματα όλα τα χρόνια, από τη δεκαετία του 80 που μπήκαμε στην ΕΟΚΟ, θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Τη δεκαετία του 91 που του είπαν ότι τώρα θα ζήσουμε με ειρήνη και δημοκρατία και ευημερία, γιατί έφυγε από τη μέση η Σοβιετική Ένωση και οι σοσιαλιστικές χώρες, αυτό ήταν το πρόβλημα του, του Ρίγκαν. Τότε έλεγε αυτοκρατορία του κακού την Σοβιετική Ένωση και τώρα θα πάμε καλύτερα. Τι συμπέρασμα βγαίνει από όλη αυτή την υπόθεση? Ας μου πει ένας από τους εργαζόμενους, από αυτούς που επικαλέστηκα πριν, ότι ποια απόφαση θετική, ποια νομοσχέδιο, διρεκτίβα, ό,τι θέλετε πέστε, που οδηγεί, που εκπορεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι θετική για τους εργαζόμενους σε ένα ζήτημα, στην ασφάλιση, στην υγεία, και όποιες αποφάσεις έχουν πάρθει είναι καταστρεπτικές. Ένα αυτό. Δεύτερο, να βγάλει συμπεράσματα την ίδια του τη ζωή και να βγάλει συμπεράσματα τη δράση των κομμάτων. Δηλαδή, σφάξε με πασάμουνα, γεια σου οι άλλοι, γιατί αυτή είναι η γραμμή τους και η τακτική τους, και πρέπει να ψηφιστούν δηλαδή γι' αυτό, για να συνεχίσουν, και όχι το ΚΚΕ που έχει αντιπαλέψει και μέσα στα κοινοβούλια και στο ελληνικό και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό, και είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα και κατάφεραν οι εργαζόμενοι μέσα από τους αγώνες τους να λύσουν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Δεν πρέπει να ψηφιστεί. Σα ίσα από το ΚΚΕ πρέπει να ψηφιστεί και να δυναμώσει, ακριβώς γιατί η λύση βρίσκεται στα χέρια του λαού. Από τη μια μεριά της ιστορίας είναι το κεφάλαιο, οι πολυεθνικές, οι υπεριαλιστές, αυτοί που τους υπηρετούν οι κυβερνήσεις, και από την άλλη μεριά είναι τα συμφέροντα των λαών. Το ΚΚΕ είναι με τα συμφέροντα των λαών στην πράξη. Και μάλιστα είναι το μόνο κόμμα που μιλάει νυχτά και καθαρά για μια Ευρώπη της ειρήνης και της δημοκρατίας, με έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και φυσικά μια Ευρώπη που θα οικοδομηθεί ένα κοινωνικό σύστημα που λέγεται σοσιαλισμός, με κοινωνικοποιημένη οικονομία, με οικονομία που θα έχει κεντρικό σχεδιασμό για να υπηρετεί τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων. Δεν τα λέει άλλο κόμμα αυτά. Τα λένε και κάποια κόμματα του μικρότερα σαφώς, τα οποία ανήκουν στον κομμουνιστικογενή χώρο θα λέγαμε, αλλά εντάξει, ως από τα μεγάλα τα λεγόμενα, το ΚΚΕ έχει αυτή την άποψη καθαρή. Και αυτό που λέμε αριστερά πια, θα είναι σκύλο στον αφέτη πια αριστερά. Τι είναι? Εμείς κομμουνιστικό κόμμα είμαστε και λέμε καθαρά και τις θέσεις μας και τα λοιπά. Κολλάει ο άλλος μια ταμπέλα και τα είδαμε αυτά, αν θέλετε κύριε Λιόπουλε, τα προηγούμενα χρόνια. Μας κόλλαγαν τις ταμπέλες αριστερή, προοδευτική, τέτοια, και αυτοπροσδιορίζονταν. Όλοι μαζί δεν έπαιρναν τα μέτρα. Στην Ευρώπη σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει μόνο το Ευρωκοινοβούλιο δεξιούς, δεν έχει σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, κεντρώους, δεν έχει μεταφασίστες.
φασίστες στη Μελόνι, τον Όρμπαν και τους άλλους. Όλοι μαζί αυτοί δεν παίρνουν τις αποφάσεις είναι... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μελόνι με τον κύριο Όρμπαν δεν είναι στην ίδια ομάδα. Η κυρία Μελόνι έχει προσχωρήσει στους συντηρητικούς. Ο κύριος Όρμπαν παραμένει στους. Βέβαια, η Ουγγαρία είναι και μια άλλη περίπτωση. Έχει κάποιες. Δεν είναι, ας πούμε, στο ευρώ. Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι πολύ σύνθετα αυτά τα ζητήματα. Καλά κάνετε και το λέτε ότι οι ταμπέλες είναι ένα θέμα. Όχι, μα παίρνουν τις αποφάσεις τώρα. Θα βρουν τις διαφορές μεταξύ τους. Όχι, εκεί που. Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Κουμπούλ, και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εκεί που πρέπει να που κάποιοι θέλουν να διαφοροποιηθούν, διαφοροποιούνται ή εκβιάζουν σε εισαγωγικά και παίρνουν κάποια ανταλλάγματα, όπως κάνει ο κύριος Όρμπαν, ας πούμε, σε κάποια θέματα, όταν πρέπει να υπάρχει ομοφωνία, γιατί υπάρχει και αυτή η αρχή της ομοφωνίας στην Ένωση. Μια χαρά τα κάνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει η βάση των φασιστών και όλων των άλλων, η βάση τους είναι η κεφαλαιοκρατική κοινωνία. Και οι φασίστες είναι τα πιο προωθημένα μαντρόσκυλά τους. Νομίζω ότι αυτό δεν το αφισβητεί ιστορικά κανένας, κύριε Κουμπούρη, δηλαδή ότι έχει χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένα. Ναι, αλλά το χρησιμοποιούν, ξέρετε, το χρησιμοποιούν με στόχο να μπερδεύουν τον κόσμο, κύριε Λιόπουλε. Το χρησιμοποιούν. Είναι, είναι η ανάλυση του ιστορικού υλισμού που λέει ότι όταν θέλει ένα κεφαλαιοκρατικό, όπως το είπατε, εσείς, χρησιμοποιώ τον όρο σας, σύστημα, να. Αν βλύνει κάποιες αντιδράσεις, τους βγάζει στο δρόμο σε εισαγωγικά αυτές τις ομάδες. Υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα. Ναι, υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στην Ευρώπη, τραγικό. Αυτό είναι αλήθεια. Το γνωρίζουμε όλοι, φαντάζομαι, δεν είναι κάποιος που δεν το γνωρίζει. Και στη χώρα μας. Και στη χώρα, και στη χώρα μας, απλώς ήταν, αν με επιτρέπετε, δεν ήταν τόσο μεγάλη εμβελία, γιατί είναι άλλο τώρα σε μια χώρα σαν τη Γερμανία και την Ιταλία να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και άλλο στην Ελλάδα. Έτσι. Και αυτά τα αξιοποιούν και τα κόμματα, αν θέλετε, τα αξιοποιούν και τα κόμματα που υποτίθεται προοδευτικά και τα λοιπά, όλα αυτά για να επικαλούνται τον κίνδυνο του φασισμού και να ψηφίζονται, να υλοψηφίζονται και να εναλλάσσει ο ένας με τον άλλον τη σκητάλη την κυβερνητική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμπούρη, για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε εσάς και καλή επιτυχία στο ΚΚΕ στις επόμενες ευρωεκλογές. Και καλά. Σε εσάς, γιατί. Καλή δύναμη και υγεία για να είμαστε στο δρόμο του αγώνα πιο δυνατοί. Να είστε και καλά. Στους συνταξιούχους που δίνουν τη μάχη παρά την προχωρημένη ηλικία τους για να προασπίσουν τα δικαιώματά τους και τα δικαιώματα της νέας γενιάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Γεια σας. Αρκαδία 938.